Καλησπέρα και πάλι. Πάμε να δούμε μια ακόμα παρτίδα από τα παλιά. Αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στο Λονδίνο, στο 1851, να δούμε δύο πολύ δυνατούς παίκτες εκείνης της εποχής. Ο ένας που παίζει με τα λευκά είναι ο Άντολφ Άντερσεν, είναι αρκετά γνωστός για όσους τουλάχιστον ασχολούνται με το σκάκι. Ήταν γόνος φτωχής οικογένειας, δίδασκε, δουλειά του ήταν καθηγητής ουσιαστικά, δίδασκε μαθηματικά. Και το σκάκι το έμαθε σε μικρή ηλικία, περίπου 9 χρονών, διαβάζοντας βιβλία του Φιλίντορ κτλ. Εξέδωσε και μια δική του συλλογή, γιατί του άρεσαν τα προβλήματα, και με όνομα Ασκήσεις για το σκακιστή, που εκδόθηκε το 1842 και το 1852. Ο αντίπαλός του, ο Λιονέλ Κιζερίτσκι, και αυτός Γερμανός μάστερ, ήταν και αυτός πολύ δυνατός παίκτης της εποχής και οι δυο τους παίξανε πάρα πολλά, αρκετά παιχνίδια μεταξύ τους, σε ένα τουρνουά που είχε γίνει τότε. Και παρόλα αυτά η πιο διάσημη παρτίδα που έμεινε από αυτούς τους δύο, η γνωστή ως αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν, αθάνατη παρτίδα ονομάζουμε μία στην οποία κάποιος παίκτησιάζει πάρα πολλές δυνάμεις για να καταφέρει το σκοπό του, να πάρει το παιχνίδι. Σε αυτή την παρτίδα λοιπόν, στην αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν που έπαιξε με τον Κιζερίτσκι ήταν εκτός τουρνά, ήταν η φιλική παρτίδα. Παρόλα αυτά το μάτς είναι εκπληκτικό και θα δείτε το γιατί. Και έτσι έμεινε στην ιστορία ως η αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι. Ο Άντερσεν με τα λευκά, με τα μαύρα είναι ο Κιζερίτσκι. Ο Άντερσεν ανοίγει με ε4, απαντάει με ε5 ο Κιζερίτσκι και μετά έχουμε f4. Έχουμε τον γκαμπί του βασιλιά, το οποίο ήταν και το δημοφιλέστερο άνοιγμα εκείνης της εποχής, που προσπαθούσαν οι παίκτες να αποκτήσουν την πρωτοβουλία με κάθε κόστος. Και όταν θυσίαζε υλικό σε πρώιμο στάδιο, θεωρούταν σημάδι κομψότητας. Και άμα αρνιώσουν να το θυσιάσει, θεωρούταν απρέπεια τότε. Υπήρχαν τέτοιοι, ας το πούμε, εθιμοτυπικοί κανόνες στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Εδώ είναι η αποδοχή του γκαμπί από τον Κιζερίτσκι. Εδώ έχουμε τον αξιωματικό στο H4, το λευκό. Ρουά με τη βασίλισσα στο H4, βασιλιά στο F1 και Β5. Αυτή ήταν η αγαπημένη κίνηση του Κιζερίτσκι, μέσω της οποίας απομακρύνει το αξιωματικό από τον έλεγχο του τετραγώνου F7, που είναι το αδύναμο τετράγωνο στην πλευρά του μαύρου. Όμως αυτό το γκαμπί είναι λάθος σύμφωνα με αρκετούς. Η συνέχεια στο παιχνίδι μας ήταν ο αξιωματικός να κόψει το πιόνι στο Β5. Τώρα στο Λονδίνο ο Κασπάροφ είχε παίξει και αυτός μια παρόμοια παρτίδα. Ήταν μια θεματική παρτίδα επίδειξης με τον Σόρτ και σκεφτόταν για 10-15 λεπτά και ήθελε να εγκαταλείψει αμέσως μετά από αυτή την κίνηση. Δεν κατανοούσε, όπως μας λέει και ο ίδιος, για ποιο λόγο πρέπει να δοθεί το πιόνι. Στην παρτίδα που παίχτηκε με τον Κασπάροφ, η συνέχεια ήταν η εξής. Μετά από ύπος το F6, ύπος το F3 και βασίλες στο H6, αυτό παίχτηκε και στην παρτίδα με τον Άντερσεν και τον Κιζερίτσι και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη βαριάντα που αντί βασίλισσα να πάει στο H6 να πάει στο H5 και μετά από ύπος το C3, αξιωματικό στο Β7 και αξιωματικό στο C4 ή αλλιώς και το πιόνι στο E5, εδώ η θέση ευνοεί τα λευκά. Παρ' όλα αυτά, στο παιχνίδι λοιπόν του Κασπάροφ, στην 7η κίνηση, μετά τον ύπο στο C3, έχουμε G5, D4, αξιωματικό στο Β7, H4, πύργο στο G8, βασιλιά στο G1, G κόβει στο H4, πύργο στο H4, βασίλισσα στο G6, βασίλισσα στο Ε2, ύπος κόβει στο Ε4, πύργος κόβει στο F4, F5, ύπος στο H4, βασίλισσα στο G3 και ύπος κόβει στο Ε4. Εδώ τα μαύρα κατέληψαν τότε, ο Κασπάροφ δεν κατέληψε, διότι ο λευκός μένει με παραπάνω δυνάμεις και έχει και πολύ καλύτερη ανάπτυξη. Μια συνέχεια αυτή της παρτίδας θα μπορούσε να ήταν η εξής, για παράδειγμα. Ο ύπος να κόψει στο Ε4, ο πύργος να κόψει στο Ε4, το πιόνι κόβει στο ε4, η βασίλισσα κόβει στο ε4 λέγοντας ουρά. Εδώ έχουμε μια διπλή απειλή και του βασιλιά αλλά και του πύργου. Η συνέχεια είναι, ας πούμε, ο βασιλιάς στο d8, άλογο στο f5, βασίλισσα στο g6, βασίλισσα κόβει τον πύργο στο α8, βασίλισσα κόβει το άλογο στο f5, βασίλισσα κόβει στο β8 λέγοντας ουρά, βασιλιάς στο ε7, αξιωματικό στο d2. Εδώ τα μαύρα είναι αρκετά πίσω στις δυνάμεις, δεν έχουν και πολλά να κάνουν. Το μόνο που μπορούν να προσπαθήσουν κάπως να δώσουν συνεχές ρουά, για παράδειγμα να κόψουν με τον πύργο στο G2 με ρουά. Εδώ ο βασιλιάς παίρνει τον πύργο στο G2 και δυστυχώς για τα μαύρα εδώ δεν υπάρχει συνεχόμενο ρουά για να αποσπάσουν μια ισοπαλία.
Για παράδειγμα, αν προσπαθήσουν τα μαύρα, παράδειγμα η βασίλισσα στο G4 ρουά, βασιλιά στο F1, βασίλισσα στο F3 σαχ, βασιλιά στο F1, βασίλισσα στο G3 σαχ, βασιλιά στο D1, βασίλισσα στο G1 σαχ, ή πως μπλοκάρει στο Ε1, βασίλισσα στο G4 σαχ, ή πως μπλοκάρει στο Ε2, βασίλισσα κόβει στο D4 και λέει σαχ, ξανά ο αξιωματικός, συγγνώμη, είπα, ή πως μπλοκάρει στο D3 αυτή τη φορά, βασίλισσα στο G4 με ρουά, βασιλιά στο D2, βασίλισσα στο F4 με ρουά, βασιλιά στο C3, αξιωματικό στο G7 με ρουά, βασιλιά στο B3, βασίλισσα στο F7 με ρουά και βασιλιά στο Α3, και από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν άλλα σάχια το μαύρο, οπότε δεν μπορεί να προσπάσει τη σοπαλία και είναι πολύ πίσω σε δυνάμεις. Έχει μείνει με ένα αξιωματικό και τη βασίλισσα. Ο λευκός έχει δύο αξιωματικούς, τη βασίλισσα και τον πυρ, οπότε είναι χαμένο το παιχνίδι. Οπότε γι' αυτό εγκατέλειψε ο Κασπάροφ σε αυτή την παρτίδα που έπαιξε με τον Σόρτ. Πίσω στην παρτίδα μας λοιπόν είχαμε μείνει. Εδώ η βασίλισσα πήγε στο H6 από τον Κιζερίτσκι. Μετά η συνέχεια είναι D3. Εδώ πιο ενεργητικό θα ήταν να παίξει τον ύπο στο C3. Ο Άντερσεν να έχει μια καλύτερη ανάπτυξη. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν παίχτηκε αυτό. Μετά η συνέχεια είναι ύπο στο H5. Ενώ καλύτερο εδώ για το μαύρο, σύμφωνα με τον Κασπάροφ, θα ήταν η εξής: να πάει ο αξιωματικός στο C5 και μετά από D4 αξιωματικός στο B6, ύπο στο C3 αξιωματικός στο B7, αξιωματικός στο D3, G5, H4 και πύργο στο G8. Τα μαύρα στέκονται εντάξει και θα ήταν καλύτερη θέση για αυτά. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε αυτό, λοιπόν. Παίχτηκε ο αξιωματικός, συγγνώμη, ο ύπος στο H5. Μετά η συνέχεια ήταν να πάει ο ύπος στο H4. Αντιμετωπίζοντας την απειλή, εδώ τα μαύρα έχουν την εξής απειλή: μπορούν να βάλουν τοποθετήσουν τον ύπος στο G3 και να πούνε ρουά και ταυτόχρονα να απειλούσουν και τον πύργο. Και εάν το άλογο δεν βρίσκεται εδώ το λευκό, τότε το πιόνι αυτό δεν μπορεί να κόψει τον ύπο. Μπορεί να το κόψει, αλλά μετά η βασίλισσα θα κόψει τον πύργο, ταυτόχρονα θα πει ρουά, μετά μπορεί να κόψει και τον δούμενο βασίλισσα και τα μαύρα να μείνουν με παραπάνω δυνάμεις και καλύτερο παιχνίδι. Πολύ πιο έξυπνο όμως, αντί να παίξει ο ύπος στο H4, θα ήταν να παίχτει ο πύργος στο G1 από τον Άντερσεν. Και εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε αυτή η κίνηση, τι απειλεί ο λευκός με αυτή την κίνηση. Αν θέλετε παγώστε το βίντεο. Ωραία, για όσους το βρήκαν, συγχαρητήρια. Λοιπόν, αν εδώ ο λευκός παίξει κάτι άσχετο, παράδειγμα τον ύπο στο Β7, τότε έχουμε. Συγγνώμη, τον ύπο στο Β7, τότε έχουμε. G4. Ο μαύρος δεν μπορεί να φάει το πιόνι με αν πασάν, διότι ο αξιωματικός θα κόψει τη βασίλισσα, είναι καρφωμένο αυτό το πιόνι. Και μετά έχουμε, για παράδειγμα, το άλογο στο F6, G5. Και εδώ ο μαύρος θα αναγκαστεί να παίξει βασίλισσα στο H3 να δώσει ρουά. Ο πύργος μπορεί να πάει στο G2. Και εδώ ο μαύρος είτε θα πάει πίσω τον ύπο του στο παθητικό G8, ή μπορεί να παίξει τον ύπο στο G4 και μετά αξιωματικός να κόψει στο F4, βασίλισσα στο H5, ύπο στο Ε5. Και εδώ πέρα ο μαύρος ύπος θα χαθεί ούτως ή άλλως, είτε θα λαχτεί. Φυσικά. Αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένος, δεν μπορεί να σηκωθεί, οπότε ο μαύρος θα μείνει πάλι με λιγότερες δυνάμεις, οπότε δεν συμφέρει. Οπότε αυτή είναι η απειλή λοιπόν με τον πύργο στο G1, αυτή είναι η απειλή του λευκού, ότι είτε θα κερδίσει τον ύπο, είτε θα τον αναγκάσει να πάει πίσω σε μια πάρα πολύ παθητική θέση και ταυτόχρονα θα έχει αναπτύξει τα δικά του κομμάτια. Και επίσης υπάρχει και περίπτωση να χαθεί βασίλισσα αν δεν προσέξει ο μαύρος. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας όμως δεν παίχτηκε αυτό. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ που παίχτηκε το H4, δεν παίχτηκε ο πύργος στο G1 από τον Άντερσεν. Η συνέχεια είναι η βασίλισσα στο G5. Εδώ ο Κιτζερίτσκι πρότεινε αντί για τη βασίλισσα να παίχτηκε το G6, αλλά ύστερα από G3 αξιωματικό στο Ε7, βασίλισσα στο G4, C6 και αξιωματικό στο C4, τα λεφτά κάσκετ στέκονται πολύ καλύτερα, έχουν καλύτερη ανάπτυξη και θα είναι πολύ δύσκολο για το μαύρο να ισοφαρίσει αυτή την θέση. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας παίχτηκε εδώ το G5. Μετά έχουμε ύπο στο F5, C6, G4. Εδώ πέρα κάποιοι σχολιαστές πρότειναν ότι ο αξιωματικός του Α4 είναι πιο σταθερό, δηλαδή να μην γίνει αυτή η θυσία του αξιωματικού. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε όμως. Έχουμε G4. Μετά έχουμε τον ύπο στο F6 από τον μαύρο. Και εδώ πάλι μπορείτε, αν θέλετε, να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε πάλι την καλύτερη κίνηση για τον Άντερσεν. Λοιπόν, συγχαρητήρια για όσους το βρήκατε.
η κίνηση εδώ πέρα για τον Άντερσεν είναι πύργος στο G1. Μια πολύ όμορφη και ενορατική θυσία του αξιωματικού. Βλέπουμε τώρα ο αξιωματικός εδώ κρέμεται. Έτσι, παρ' όλα αυτά, ο λευκός παίζει τον πύργο στο G1. Αν έχουμε την εξής συνέχεια, παράδειγμα, να κοπεί ο αξιωματικός, ο μαύρος αποκτά αντικειμενικά χειρότερη θέση. Καλύτερο για το μαύρο θα ήταν να μην φάει τον αξιωματικό και να παίξει, για παράδειγμα, H5 και μετά από H4 βασίλισσα στο G6, G5, ύπο στο G4, ύπο στο C3, το πιόνι κόβει τον αξιωματικό, ύπο στο D5, ύπο στο Α6, αξιωματικός κόβει το F4, αξιωματικός στο Β7, C4, αξιωματικός κόβει στο D5, C κόβει στο D5 και βασίλισσα στο, στο B6, συγγνώμη. Έχουμε μια θέση στην οποία πέρα ο μαύρος εδώ αποκτά πλεονέκτημα, διότι βρίσκεται παραπάνω στη δυνάμεις και είναι πολύ καλύτερα στημένος στη σκακέρα. Παρόλο που ο βασιλιάς του ακόμα δεν έχει κάνει ροχή και βρίσκεται στο κέντρο, ο μαύρος βρίσκεται αρκετά καλύτερα και έχει πλεονέκτημα. Όμως αυτό δυστυχώς δεν το είδε ο Κιζερίτσκι και δεν έπαιξε αυτό. Οπότε μετά από τον πύργο στο G1 του Άντερσεν, ο Κιζερίτσκι δεν είδε το H5 και έπαιξε, έφαγε τον αξιωματικό. Η συνέχεια ενός εξής, H4, βασίλισσα στο G6, H5, βλέπουμε ότι κυνηγάει τη βασίλισσα ο Άντερσεν, βασίλισσα στο G5, βασίλισσα στο F3. Εδώ πέρα απειλεί το να φάει με τον αξιωματικό στο F4 και να εγκλωβίσει την μαύρη βασίλισσα. Μετά έχουμε τον ύπο στο G8, βλέπουμε ότι πηγαίνει πίσω και βλέπουμε ότι ο Κιτζερίτσκι έχει μια αιμονή, θα λέγαμε, σύμφωνα με τον Όιβε, ότι να αγωνιστεί υπέρ του δόντος για να κρατήσει την υπεροχή που έχει τρώγοντας τον λευκό αξιωματικό, θυσιάζοντας όμως την ανάπτυξή του και την θέση του στη σκακέρα. Λοιπόν, εάν εδώ πέρα όμως αντί για τον ύπο στο G8, ο Κιτζερίτσκι θα μπορούσε με τον ύπο να προχωρήσει, να κόψει το G4, να δώσει πίσω δηλαδή τον ύπο. Ο πύργος κόβει στο G4, βασίλισσα κόβει στο H5, αξιωματικός κόβει στο F4 και εδώ ο μαύρος θα έχει κάποιες ελπίδες να σώσει την παρτίδα. Δεν θα είναι μπροστά, σίγουρα είναι πίσω, αλλά τουλάχιστον θα έχει κάποιες ελπίδες. Ενώ με τον ύπο στο G8 βρίσκεται σε πολύ χειρότερη θέση. Για να δούμε τη συνέχεια. Μετά έχουμε την κίνηση που όλοι περιμέναμε, το F4 από τον αξιωματικό, κόβοντας το πιόνι. Μετά βασίλισσα στο F6, ύπο στο C3, επιτέλους αναπτύσσει το ύπο αυτός του λευκού. Αξιωματικός στο C5 και αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση που χάνει άμεσα. Γιατί ο λευκός, εδώ πέρα, μετά ο λευκός έπαιξε το άλογο στο D5, θα μπορούσε να παίξει D4, έτσι να απειλήσει να διώξει τον αξιωματικό και σε περίπτωση που ο αξιωματικός φάει θα μπορούσε να φάει τον αξιωματικό και να παίξει μετά το άλογο του. Στο παιχνίδι δεν παίχτηκε αυτό, παίχτηκε ο ύπος στο D5 κατευθείαν και μετά από βασίλισσα αυτό που μπορεί να κάνει ο μαύρος είναι να επιτεθεί. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές απειλές από τον λευκό. Βασίλισσα λοιπόν κόβει στο Β2, απειλεί τον πύργο και μετά εδώ πέρα έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση από τον Άντερσεν, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η αρχή ενός πανέξυπνου συνδυασμού, η ορθότητα βέβαια του οποίου, σύμφωνα με τον Όιβε, είναι αμφίβολη. Με αυτή την κίνηση ο λευκός, σύμφωνα με τον Όιβε, χάνει την ευκαιρία για μια εύκολη νίκη και πιθανόν και για την ίδια την νίκη. Η κίνηση που έπαιξε ο λευκός, ο Άντερσεν, ήταν να πάει τον αξιωματικό του στο D6. Προσπαθώντας να απειλήσει για παράδειγμα στο G7 να δώσει ρουά και αν ο βασιλιάς κινηθεί και πάει στο D8 να πει μετά ρουά μάτι με τον αξιωματικό στο C7, γιατί ο αξιωματικός καλύπτεται από το άλογο, οι θέσεις αυτές καλύπτονται από το άλογο και εδώ αυτές οι δύο από τον αξιωματικό, ο βασιλιάς δεν θα έχει που να πάει. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα δεν ήταν αυτή η καλύτερη κίνηση για το λευκό. Η καλύτερη κίνηση για το λευκό, αν μπορέσετε να τη βρείτε, παγώστε το βίντεο. Συγχαρητήρια σας, τη βρήκατε. Η κίνηση, καλύτερη κίνηση για το λευκό, αντί να παίξει λοιπόν τον αξιωματικό στο D6, είναι να παίξει D4 εδώ πέρα. Και συνέχεια, παράδειγμα, η βασίλισσα κόβει στο Α1 λέγοντας ουρά, ο βασιλιάς πάει στο G2, βασίλισσα στο Β2, εδώ το D κόβει στο C5, ύπο στο Α6, ύπο στο D6 με ρουά, βασιλιά στο F8, αξιωματικό στο Ε5, βασίλισσα κόβει το C2 ρουά, βασιλιά στο H3, προφυλάσσει το βασιλιά να τελειώσουν τα ρουά από τον μαύρο. F6 μετά, ο ύπος κόβει το F6 και εδώ ο μαύρος εγκαταλείπει, διότι αν για παράδειγμα παίξει
να κόψει τον ύπο στο F6, τότε κόβει αξιωματικό στο F6, κόβει το πιόνι στο F6 και κόβει βασίλισσα στο F6, ρουά, βασιλιάς πάει στο G8 και βασίλισσα στο F7 με μάτ. Οπότε, οπότε βλέπουμε ότι η κίνηση αυτή, η καλύτερη κίνηση για το λευκό θα ήταν αυτή για ένα τέτοιο φινάλε. Παρ' όλα αυτά όμως δεν παίχτηκε δυστυχώς και παίχτηκε το αξιωματικό στο D6. Έπειτα έχουμε αξιωματικό να κόβει στο G1 από το μαύρο. Εδώ ο Στάινιτς απέδειξε ότι αυτή είναι μια λάθος κίνηση και αυτό που ο μαύρος έπρεπε να κάνει απαραίτητα θα ήταν αντί να παίξει να κόψει με τον αξιωματικό στο G1, να κόψει τον πύργο με τη βασίλισσα να δώσει ρουά και μετά από ε2 βασίλισσα στο β2. Είναι κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν απαραίτητα από το μαύρο. Δεν μπορούσε να παίξει αλλιώς και ύστερα από βασιλιά στο 2 έπειτα να κόψει τον πύργο στο G1. Βέβαια αυτό όμως δεν οδηγεί κάπου, γιατί ύστερα από, για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Κασπάροφ, αν παιχτεί, συγγνώμη, εδώ, ύστερα από πύργο στο ε1, συγγνώμη, είμαστε εδώ, λοιπόν, εδώ ύστερα από αυτή την κίνηση και πάλι ο μαύρος χάνει, διότι δεν μπορεί να αποφύγει την κίνηση αυτή που δίνει ουρά και την κίνηση αυτή που δίνει μάτ. Θα πρέπει να θυσιάσει κομμάτια για να το κάνει. Μετά υπάρχει μια άλλη βαριάντα που μας έδειξε ο Κασπάροφ. Θα ήταν να παιχτεί στην 20η κίνηση, εδώ πέρα, να παίξει G6. Το οποίο βέβαια δεν φέρνει αποτέλεσμα, γιατί υπάρχει η εξής βαριάντα από τον λευκό. Πύργο στο ε1, αξιωματικό στο β7, αξιωματικό κόβει στο σ5, το G κόβει στο f5, το E κόβει στο F5, βασιλιά στο D8. Και εδώ μπορείτε να παγώσετε πάλι αν θέλετε το βίντεο και να δείτε μια πάρα πολύ όμορφη βαριάντα που μπορεί να προκύψει από αυτή τη θέση. Έτσι, είναι μια καταπληκτική κίνηση των λευκών. Ωραία, για όσο το βρήκατε, συγχαρητήρια, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κίνηση για να τη βρείτε. Η κίνηση είναι ο πύργος στο β6 με ρουά. Η συνέχεια θα μπορούσε να είναι το πιόνι να κόψει τον αξιωματικό, είπα πύργος, συγγνώμη, αξιωματικός, αρκετά λάθος σήμερα, κάνει και ζέστη. Λοιπόν, η βασίλισσα στο ε3, η οποία είναι μια καταπληκτική και ήσυχη κίνηση, και στη θέση αυτή ο μαύρος δεν έχει ούτε ένα σαχ, και αν παίξει, για παράδειγμα, να κόψει το άλογο, τότε ακολουθεί η βασίλισσα στο β6 με ρουά, ο βασιλιάς στο c8 και όλοι τώρα το βλέπετε ότι ο πύργος στο ε8 μπορεί να δώσει μάτ. Δύσκολο ένας άνθρωπος θα μπορούσε να αντιληφθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου ματ. Δηλαδή, είναι ανθρωπίνως αδύνατο κάποιος να βρει αυτή την κίνηση με τον αξιωματικό στο β6. Όμως, οι υπολογιστές σήμερα έχουν αυτή τη δυνατότητα και μπορούν να τις βρίσκουν αυτές τις κινήσεις αρκετά γρήγορα, οι οποίες για έναν άνθρωπο είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια βαριάντα εκπληκτική, η οποία δεν παίχτηκε βέβαια στο παιχνίδι, αλλά αξίζει που την δείξαμε. Πίσω στο παιχνίδι μας τώρα, εδώ πέρα στην κίνηση. Μετά την κίνηση ε5 και τον αξιωματικό στο α6, εδώ η επίθεση του λευκού σύμφωνα με τον Κασπάροφ είναι αρκετή μόνο για την ισοπαλία. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν η συνέχεια ήταν αυτό που είπαμε, το ρουά στο G7 από τον ύπο, βασιλιά στο D8, βασίλισσα κόβει στο F7, βασιλιά στο C8, βασίλισσα στο ε8 ρουά, βασιλιά στο β7, βασίλισσα στο D8, βασιλιά στο C6, ύπος στο β4 με ρουά, εδώ η βασίλισσα κόβει τον ύπο, λέγοντας και αυτή η ρουά, ο αξιωματικός κόβει τη βασίλισσα, εδώ αξιωματικός στο β7, βασίλισσα στο f8, βασιλιάς στο f6, βασίλισσα στο d8 ρουά, βασιλιάς στο c6, και εδώ τα μαύρα δεν έχουν κάποιο μάτ και βρίσκονται πίσω σε δυνάμεις και θα πρέπει να αρκεστούν να αρκεστούν σε ένα συνεχές ουρά για να κατακτήσουν τουλάχιστον την ισοπαλία. Δεν μπορούν να πάρουν την νίκη σε αυτή τη θέση. Ήταν λοιπόν μια βαριάδα που μας έδειξε ο Κασπάροφ. Επιστρέφοντας λοιπόν πίσω όμως στο παιχνίδι μας και συγκεκριμένα στην κίνηση 18, έχουμε εδώ, μετά έχουμε την κίνηση 19 το ε5. Εδώ η βασίλισσα κόβει στο α1 λέγοντας ουρά. Ο βασιλιάς πηγαίνει στο ε2. Και εδώ ήταν και η τελευταία κίνηση του παιχνιδιού. Εδώ ο μαύρος ο Κιζέζης εγκατέλειψε, διότι δεν υπάρχει κάτι να κάνει. Ό,τι και να παίξει χάνει. Για παράδειγμα, η καλύτερη κίνηση, ας πούμε, παίξει το α6. Τότε έχουμε το ρουά στο g7, βασιλιά στο d8,
Βασίλισσα στο F6 με ρουά, το άλογο κόβει το F6 και μετά ο αξιωματικός στο Ε7 και εδώ είναι ματ, ο βασιλιάς δεν μπορεί να πάει πουθενά, αυτό το τετράγωνο καλύπτεται από τον λευκό ύπο. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάρθει, τον υπερασπίζεται αυτός ο ύπος, αυτό το τετράγωνο καλύπτεται από αυτόν τον ύπο. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και μορφό ματ με τις μικρές έτσι δυνάμεις χωρίς τη συμμετοχή της βασίλισσας. Υπάρχουν και άλλες δύο βαριάντες που θα μπορούσαν να παιχθούν, εκτός λοιπόν από το να παίξει το Α6 εδώ ο μαύρος. Αν ας πούμε για παράδειγμα έπαιζε τον αξιωματικό στο Β7, θα είχαμε πάλι το ίδιο, ρουά στο G7, αυτή η κίνηση είναι κλασική σε όλες τις βαριάντες. Βασιλιά στο D8, βασίλισσα κόβει στο F7. Εδώ αν για παράδειγμα ο αξιωματικός πάει στο H6, μετά έχουμε ύπος να πάει στο Ε6 με ρουά, βασιλιά στο C8 και εδώ ένα πάρα πολύ όμορφο ματ. Βλέπουμε ότι ο μαύρος βασιλιάς είναι εγκλωβισμένος. Τα λευκά κομμάτια έχουν κυριαρχήσει στη σκακέρα. Ένα πολύ όμορφο ματ με τον ύπος, το Ε7. Άλλη μία βαριάντα που θα μπορούσε να παιχτεί αντί για τον αξιωματικό εδώ στο Β7 ήταν να παιχτεί για παράδειγμα το F6. Τότε έχουμε πάλι την ίδια κίνηση. Τον ύπο να κόβει στο G7 με ρουά. Πολύ δυνατή κίνηση για τον λευκό. Βασιλιά στο F7 αυτή τη φορά. Τότε ο ύπος κόβει το F6. Ο ύπος κόβει το F6. Βασίλισσα κόβει το F6 με ρουά. Ο βασιλιάς πάει στο G8 και μετά η βασίλισσα πάει στο F8 και έχουμε το ματ. Η παρτίδα αυτή έμεινε διάσημη λόγω της κίνησης, λόγω της βαριάντας που αναπτύχθηκε μετά με τον ύπο στο Α6 που όπως είδαμε οδηγεί πάλι σε ματ, έτσι, σε ένα καταπληκτικό ματ. Βλέπουμε εδώ θυσία της βασίλισσας και ματ. Και βλέπουμε εδώ ότι παρά τις αδυναμίες και τις επιπολαιότητες που έχει αυτή η παρτίδα, το τέλος είναι εκπληκτικό. Ύστερα από την θυσία των δύο πύργων, του αξιωματικού και της βασίλισσας, το μάτι ήταν ταυτόχρονα καθαρό, οικονομικό και σωστό, σύμφωνα με τον Νόιβε, ο οποίος συνέχισε λέγοντας: τούτια συνήθιστα κομψή κατάληξη σχεδόν μας υποχρεώνει να λησμονήσουμε την απουσία ορθότητας σε ολόκληρο το συνδυασμό. Γιατί όπως είδαμε, οι βαριάντες είχαν κάποιες αποκλήσεις, θα μπορούσε ο λευκός να χάσει το παιχνίδι ή να μην καταφέρει να κερδίσει ή να αρκεστεί σε συνεχές ρουά. Είδαμε περιπτώσει όπου στην προσπάθεια του μαύρου, ότι ο μαύρος θα μπορούσε να πάρει το πάνω χέρι, αλλά δεν το έκανε. Παρ' όλα αυτά, οι θυσίες του λευκού τελικά απέδωσαν, γίνανε λάθη εκατέρωθεν. Όμως το τελικό αποτέλεσμα με αυτό το πολύ ωραίο ματ δικαιώνει τον τίτλο, η αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν. Έτσι, θυσίασε δύο πύργους, τη βασίλισσα και τον αξιωματικό, για να κάνει ματ. Ενώ βλέπουμε εδώ πόσες δυνάμεις έχει ο μαύρος πάνω στην σκακέρα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και στα μετέπειτα χρόνια, αυτός ο συνδυασμός με θυσία των δύο πύργων στα αρχικά του τετράγωνα, θυσία βασίλισσας και αξιωματικών, θα εμφανιστεί σε αρκετά παιχνίδια αργότερα, όπως παιχνίδια του Στάινιτς, του Αλιέχιν και του Τάλ. Αυτή ήταν η παρτίδα λοιπόν, η αθάνατη παρτίδα του Άντερσεν, με τις βαριάντες που αναπτύξαμε. Μια πάρα πολύ όμορφη παρτίδα, ελπίζω να σας άρεσε. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρτίδες του Άντερσεν. Κάντε like και subscribe, εγγραφή στο κανάλι για να συνεχίσουμε τα βίντεο, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κάντε και σχόλια να μου πείτε τυχόν πράγματα που θα θέλετε να διορθωθούν ή οτιδήποτε. Προσπαθήσω να κάνω τα βίντεο λίγο πιο μικρά, τώρα να μην μιλάω τόσο πολύ, ίσως να αναλύω περισσότερο την παρτίδα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, like, subscribe και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά, για χαρά.